Είναι κανένα άλλο να μιλήσει. Εντάξει, εγώ είμαι. Λοιπόν, καταρχήν, πρώτα απ' όλα, η πρωτοβουλία αυτή ήταν ορμοτέχνο. Ξανά και πρέπει και ο ορμοτέχνο στο ηγετικό. Εγώ θα ήθελα να πω το εξής. Ότι εμείς καλά τα είπαμε, καλά τα αποφασίζουμε. Εκείνο που είναι, είναι η πράξη, το πιο σημαντικό. Βέβαια, εδώ πέρα κάποιοι νέοι ίσως να τους φαίνεται κάπως δύσκολο η πράξη. Γιατί το ζητούμενο είναι η πράξη, πώς θα τα πετύχουμε αυτά τα πράγματα που πράγματι είναι απολύτως αναγκαία και απαραίτητα και έχουν άμεση σχέση με την ύπαρξη της ζωής μας. Ιδιαίτερα των ανέργων. Και οι άνεργοι που πολλές φορές το μυαλό τους είναι τόσο κοϊθωλωμένο και ούτε στα 5 μέτρα δεν βλέπουν μπροστά τους. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να πλησιάσουμε αυτόν τον κόσμο. Αυτός ο κόσμος κάθε μέρα συμβάλλεται και ουρές στον ΟΑΕΔ σχηματίζει. Μεγάλες ουρές στα ΟΑΕΔ. Τα ατόπους. Λοιπόν, και ένα άλλο, δεν πρέπει να αφήσουμε σπίτι και πολυκατοικία που να μην τυχοκολλήσουμε και να μην φτάσει το ενημερωτικό φυλάδιο όλων των συλλογικοτήτων που θα πάρουν μέρος σε αυτή τη δράση. Λοιπόν, αυτά τα ζητήματα που βάζουμε είναι τα απολύτως αναγκαία και απαραίτητα, αλλά όμως φανταστείτε και σκεφτείτε ότι ένας άνθρωπος δεν δημιουργεί μόνο υγεία και αυτό. Εδώ είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουμε βοηθήσει μια ομαδούλα που συμμαθήκε εξής στην Καλυθέα όλος τυχαία. Γιατί πήραν πρωτοβουλίες κάποιοι άνθρωποι εκεί και γλιτώσαμε κάποιους ανθρώπους από το... δεν είχαν να κινηθούν και από το φαγητό, το φαγητό. Αλλά βέβαια αυτή ήταν τελείως περιθωριακή. Και υπάρχει και μια γυναίκα, έχω πληροφορηθεί, θα πάω μετά από εδώ να την βρω, κοιμάται σε μια βεράντα ενός εγκατελειμμένου σπιτιού. Λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι που ζουν σε βαθιά απελπιστική κατάσταση και σε άγχος μεγάλο. Αυτό λοιπόν, εμείς τι που πρέπει να κάνουμε είναι να στρατεύσουμε όσοι άνθρωποι είναι μισθοποιημένοι και δεν θα είναι μαχανείς πάνω στο ζήτημα αυτό το πιο βασικό και νευραλικό. Να πάρουν μέρος σε αυτή τη δράση. Γιατί εμείς δεν φτάνουμε που είμαστε εδώ πέρα ούτε στις δέσκες ούτε οι συναγωνιστές από άλλες οργανώσεις που γνωρίζω από εδώ πέρα. Λοιπόν, θα πρέπει και υπάρχει κόσμος, σας το λέω, που κάθομαι στην καφετέρια και εγώ και όταν βγαίνω έξω, θα κάνεις την καφετέρια, που δεν έχει σχέση καθόλου με τα κινήματα και έχει τη δυνατότητα να προσφέρει. Να προσφέρει. Για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να ζήσουν και δεν έχουν τον επίουσιο κατά την καθημερινά τους. Είναι η αλληλεγγύη, είναι ένα από τα ζητήματα της αλληλεγγύης που πρέπει να το δούμε σημαντικά, είναι ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα. Και ένα άλλο, να βάλουμε αυτούς τους, πώς να τους χαρακτηρίσω, λακέδες, πουλημένους ανθρώπους, ξεφτυλισμένους ανθρώπους, που εμείς πρέπει να τους κυνηγήσουμε, είτε σε οποιοδήποτε φορέα και αν είναι, είτε Δήμος είναι, είτε κυβέρνηση είναι, είτε οτιδήποτε φορέας είναι κρατικός και δημόσιος, δημοτικός. Θα πρέπει να τους βάλουμε και για αυτούς προς ευθύνες. Ο Δήμαρχος, ο μεγαλόψυχος της Καλυθέας και ο επαναστάτης, ο κ. Ασκονής, μας είπε ότι 20 άτομα, λέει, είναι άνθρωποι που δεν έχουν ρεύμα στην Καλυθέα, βρήκανε. Δηλαδή, φανταστείτε, δηλαδή, τι υποκρισία και τι, ποια είναι η δική μας η θέση και τι είδους παρέμβαση πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι να συγκρουστούμε απευθείας, άμεσα και να τους αναγκάσουμε να πάρουν και αυτοί μέτρα που να είναι ανακουφιστικά και μέτρα που να είναι αποτελεσματικά. Λοιπόν, αυτά που έχει θέσει τώρα τα αισθήματα που έχουν τεθεί για τη ΔΕΗ, για τη ΔΑΠ και για τα άλλα, για το εισιτήριο και αυτά, και μέσα από το σωματείο θα πρέπει να γίνει η δουλειά, όπως είπε και η συναγωνίστρια Κρίσα. Λοιπόν, και να αναλάβουμε
ευθύνες οργανωμένες να γίνουμε ομάδες που να δούμε συγκεκριμένα το κάθε τομέα. Επιάνομαι, υπάρχουν αυτά τα αισθήματα, βγάλουμε κάποια πληθυβολάντη, κάποιες ημιωτικά φυλάδια, πάμε να τα μοιράσουμε. Εντάξει, δεν τελειώνουμε εδώ πέρα. Θα πούμε συγκεκριμένα, θα αναλάβουμε, θα αναλάβουμε καθήκοντα συγκεκριμένα. Λοιπόν, αυτά είναι, είναι εδώ πέρα. Θα γίνουμε ομάδες και όσο για το ρεύμα, για τη ΔΕΗ ή για το νερό, θα πήγαμε να τα κόμμα, τα συνδέομαι. Όπως εχθές παρακολούθησα στο Δήμο της Καρυθέας, στο Δημοτικό Θέατρο, είχε το «Δεν πληρώνω» και κάποιες άλλες συλλογικότητες και από την Επιζώ και δικηγόροι. Είπανε αρκετά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και να δράσουμε. Λοιπόν, δεν είμαστε παράνομοι όταν συνδέουμε ένα ρολόι. Διότι δεν πληρώνουμε ρεύμα. Το ρεύμα καταγράφεται. Δεν έχω και να πληρώσει ο άνθρωπος αυτός. Και έτσι εδώ πέρα δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα αν μας πιάσουν. Εγώ προσωπικά έχω επανεσυνδέσει ρεύματα και το δικό μου που δεν πήρανε παλιά. Λοιπόν, δεν, κανένας δεν μου κάνει τίποτα και δεν με πειράξει. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ακούσω και τους άλλους συναγωνιστές και φίλους. Εγώ αυτά είχα να πω και εκείνο που είναι συγκεκριμένα να πάρουμε αποφάσεις στις περιοχές μας και να προχωρήσουμε σε δράση. Γιατί έτσι αντιμετωπίζεται η κατάσταση. Λοιπόν, είναι η πράξη και το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι κανένας άνθρωπος χωρίς ρεύμα, κανένας χωρίς νερό, κανένας να μην πληρώνει στήλια αυτή που οπωσδήποτε δεν είναι άνοιγε, δηλαδή, και με, θα έχουν και το. Ο κάθε άλλος οπωσδήποτε θα πάει πριν να βγάλει κάρτα ενεργείας όταν θα είναι μέσα στα. Θα τα επιβάλλουν αυτά, δεν περιμένουμε να τα ψηφίσουν για να τα κάνουν. Εμείς δεν τα επιβάλλουμε. Είμαστε άνεργοι, να αρχίσει η κάρτα ενεργείας. Λοιπόν, και θα δούμε παραπέρα πώς θα κλιμακώσουμε όλο τον αγώνα για να φέρουμε αυτά τα αποτελέσματα και αυτά που είπαμε να κάνουμε τάξη. Επόμενος. Με αφορμή που τέθηκε το θέμα έτσι πιο συγκεκριμένα της ΔΕΗ και του νερού, οι συναγωνιστές θέλουν να πούνε ίσως κάποια πράγματα πάνω σε αυτό. Φίλοι και σύντροφοι, γεια σας. Είμαι ο Κώστας Ολιβέρης. Θα σας μιλήσω από μέρους μιας συλλογικότητας της ΕΙΔΑ, του Συμμετοχικού Ενωτικού Κινήματος Εργαζομένων και Συνταξιούχων για δημόσια ΕΙΔΑ στην υπηρεσία της κοινωνίας. Αντιλαμβάνομαι ότι το θέμα σας είναι δημόσια αγαθά και άνεργοι, αν και έχω την εντύπωση και φαντάζομαι το καταλαβαίνουμε όλοι, ότι προφανώς το θέμα της πρόσβασης και του δικαιώματος στα δημόσια αγαθά δεν αφορά μόνο τους ανέργους, αν και ίσως τους αφορά κυρίως. Πάντως το θέμα της πρόσβασης είναι ένα θέμα που αφορά ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας και όχι μόνο τους ανέργους. Και πρέπει να το αντιληφθούμε σε όλη αυτή τη διάσταση. Δηλαδή και στρώματα που ενδεχομένως έχουν δουλειά ή είναι εργαζόμενα μη αμοιβόμενα ή πολλές περιπτώσεις. Αντιμετωπίζουν αντίστοιχο πρόβλημα με το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι άνεργοι. Σε σχέση με το θέμα του νερού τώρα, να σας πω μερικά πράγματα. Υπάρχουν δύο θέματα. Το ένα θέμα είναι το θέμα της προσβασιμότητας με την ΕΙΔΑΠ έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή.
υποτίθεται δημόσια. Και το δεύτερο είναι το θέμα της προσβασιμότητας στο νερό, εάν η ΕΙΔΑ τελικά ιδιωτικοποιηθεί. Το οποίο είναι ένα πάρα πολύ πιθανό ενδεχόμενο εάν τα πράγματα δεν πάρουν άλλη τροπή. Γενικότερα εννοώ τα πολιτικά και κοινωνικά πράγματα στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η ΕΙΔΑΠ είναι μια καθαρή οικονομικά εταιρεία, εξαιρετικής κερδοφορίας. Έτσι να σας πω μερικά στοιχεία. Το 2009 προ-κρίσης είχε κέρδη προ-φόρων γύρω στα 18 εκατομμύρια. Τα οποία το 2012 έχουν φτάσει στα 65 εκατομμύρια και το 2013 προβλέπεται να φτάσουν τα 100 εκατομμύρια. Έχει μία αύξηση κερδοφορίας, δηλαδή στην τετραετία, πάνω από 400%. Μία ζηλευτή αύξηση κερδοφορίας που θα ζήλευαν εταιρείες σε όλη την Ευρώπη. Παράλληλα βέβαια με αυτό, έχει μειωθεί το μισθολογικό κόστος πάνω από 50% από το 2009 έως σήμερα. Ένα μεγάλο κομμάτι της κερδοφορίας προφανώς οφείλεται εκεί. Δεύτερον, είμαστε αμήλικτοι στο να κόβουμε το νερό, ως ΕΙΔΑΠ εννοώ, έτσι, στο να κόβουμε το νερό σε ανθρώπους που δεν μπορούν να πληρώσουν μία δόση των 20 ευρώ το μήνα. Έτσι, αυτή είναι η ελάχιστη δόση που προβλέπουν οι ρυθμίσεις της ΕΙΔΑΠ αυτή τη στιγμή, για να μην κοπεί το νερό. Ωστόσο, υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να πληρώσουν 20 ευρώ. Έτσι. Και όταν δεν πληρώσουν 3-20 ευρώ, τους κόβουμε το νερό και τους αφαιρούμε το μετρητή. Λοιπόν, αυτή η ΕΙΔΑΠ της απίστευτης κερδοφορίας, λοιπόν, κόβει το νερό στους ανέργους και εξαγγέλει φέτος μειωμένο τιμολόγιο για τα ελληνικά πετρέλαια του κυρίου Λάτσι, είναι ο μεγαλύτερος πελάτης της ΕΙΔΑΠ, με λογαριασμούς που προσεγγίζουν το 1 εκατομμύριο το μήνα, κατά 45%. Του χαρίζει δηλαδή πάνω από 2,5 με 3 εκατομμύρια το χρόνο και με προϋπόθεση να αυξήσει την κατανάλωση νερού από τα 5 στα 7 εκατομμύρια κυβικά ετησίως. Ενώ ένα νοικοκυριό που θα αυξήσει την κατανάλωση νερού κατά 3 ή 10 κυβικά, ανεβαίνει κλιμάκωση και του παίρνουμε το κεφάλι. Αυτή είναι η δημόσια ΕΙΔΑΠ σημερινή. Έτσι. Θα μπορούσα να σας πω και άλλα τέτοια χαρακτηριστικά, ας πούμε, που περιγράφουν τη σημερινή δημόσια ΕΙΔΑΠ. Μία ΕΙΔΑΠ, ας πούμε, θα σας το πω γιατί είναι πολύ, πολύ φρέσκο σαν νέο και εντυπωσιακό. Θέλει προκειμένου να μπορέσει να απολυθεί απρόσκοπτα να κλείσει όλες τις εργατικές διεκδικήσεις που υπάρχουν μέχρι σήμερα. Είναι απέτηση των αγοραστών. Πήρε μια απόφαση λοιπόν το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΙΔΑΠ πριν 15 μέρες να κλείσει όλες τις εργατικές διεκδικήσεις οι οποίες παρεπιπτόντουσαν με ένα δικηγόρο όλες αυτές, οι οποίες κοστολογούνται, δηλαδή έχουν τελεσιδική σε εφετεία και αλλιώς άλλο πάγο, στα 130 εκατομμύρια όλες οι οφειλές προς εργαζόμενους τα τελευταία 20 χρόνια. Παίρνει μια απόφαση λοιπόν, κουρεύει το ποσό στα 55 εκατομμύρια, από τα οποία τα 19 εκατομμύρια είναι η δικηγορική αμοιβή. Δεν ξέρω αν συνειδητοποιείτε αυτό που σας λέω. Συν 4,3 εκατομμύρια εξτρά να πληρώσει το ΦΠΑ η ΕΙΔΑΠ του δικηγόρου. Λοιπόν, αυτή η εταιρεία λοιπόν, οι μέτοχοι δέχτηκαν αυτό το διακανονισμό. Να ρωτήσω εγώ γιατί, πώς δέχτηκαν να χάσουν μερίσματα για να τα δώσουν στον δικηγόρο, ας το σκεφτεί ο καθένας. Λοιπόν, αυτή η ΕΙΔΑΠ λοιπόν περιορίζει την πρόσβαση στο νερό και σήμερα. Τι θα συμβεί αν ιδιωτικοποιηθεί όμως, το οποίο είναι ένα εξαιρετικά πιθανό ενδεχόμενο, ξαναλέω. Τρέχουν πραγματικά τις διαδικασίες, γιατί υπάρχει μια θυμολογία, ότι υπάρχει μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία δεν έχει δημοσιοποιηθεί ακόμα, η οποία απαγορεύει την πώληση του νερού. Την πώληση των δύο εταιρείων, της ΕΙΔΑΠ στην Αθήνα και της ΕΙΑΤ στη Θεσσαλονίκη. Και διατάξει να επιστραφούν από τα ΕΠΕΔ πίσω στο δημόσιο οι μετοχές. Δεν είναι σίγουρο, δεν έχει δημοσιευθεί η απόφαση, αλλά λέμε ότι υπάρχει. Ακόμα και με την φήμη ότι υπάρχει αυτή η απόφαση, έχουμε αρχίσει να κυκλοφορούν σενάρια για το πώς θα μπορέσει να παρακαμφθεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας προκειμένου να ιδιωτικοποιηθεί. Στη ΔΕ Θεσσαλονίκη τρέχουν αυτές τις μέρες να προλάβουν να τη δώσουν πριν καν δημοσιοποιηθεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, γιατί έχει προχωρήσει ο διαγωνισμός. Λοιπόν, και κλείνουν όλα τα θέματα. Εάν ιδιωτικοποιηθεί τώρα, υπάρχει μια τεράστια παγκόσμια εμπειρία τις τρεις τελευταίες δεκαετίες από ιδιωτικοποίηση δικτύων νερού σε πολλές πόλεις, όχι μόνο του δυτικού κόσμου όπως φανταζόμαστε και έχουμε ακούσει, ας πούμε, σε διάφορα ντοκιμοντέρ και από διάφορες πηγές, αλλά και στην Ευρώπη. Η εμπειρία από τις ιδιωτικοποιήσεις παγκοσμίως είναι εξαιρετικά αρνητική για τις κοινωνίες. Κωδικά θα λέγαμε ότι όπου ιδιωτικοποιήθηκε το νερό, καταρχήν έπεσε η ποιότητα του νερού. Δεύτερον, αυξήθηκε υπέρογκα η τιμή του νερού.
έτσι, μέχρι ποσοστά εξωφρενικά, έτσι, των 300, 800, 4.000%, για τέτοιες αυξήσεις να μιλάμε, έτσι, να αναγκάζονται, ας πούμε, στη Βολιβία, για παράδειγμα, να δίνουν το 33% του μισθού τους για να παίρνουν νερό, για να παίρνουν το λογαριασμό του νερού, για τέτοια πράγματα. Μειώθηκε η προσβασιμότητα του πληθυσμού στο πόσιμο νερό. Και όχι μόνο στο πόσιμο, και γενικά στις παροχές ίδρυσης αποχέτευσης. Λόγω αδυναμίας πληρωμής, το νερό κόβεται. Ακραία παραδείγματα αυτού είναι το Johannesburg της Νότιας Αφρικής, όπου υπήρχαν prepaid, προπληρωμένες κάρτες που έπρεπε να βάλει στο μετρητή και είχε τόσο νερό όσα λεφτά είχε μέσα η κάρτα, ή τα μηχανήματα ATM, με κέρμα δηλαδή, που παίρνουν νερό στην Ινδία. Παραδείγματα άλλα όπου, όπως στην Γκάνα ή στην Τανζανία, που το 80% του πληθυσμού δεν είχε πρόσβαση στο νερό από τη στιγμή που ιδιωτικοποιήθηκε. Άλλο πράγμα που συμβαίνει με την ιδιωτικοποίηση του νερού είναι η ανορθολογική διαχείριση του κύκλου του νερού και η επιπτώση στο περιβάλλον. Θα έλεγα ότι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα γι' αυτό είναι η ιδιωτικοποίηση του δικτύου του Buenos Aires στην Αργεντινή, όπου μετά από 4 χρόνια ιδιωτικοποίησης, το μεγαλύτερο ποσοστό των λιμάτων έπεφτε στο La Plata ανεπεξέργαστο. Έτσι, σε μια περιοχή, η Λατινική Αμερική, που έχει το 25% του άμεσα αξιοποιήσιμου πόσιμου νερού παγκοσμίως, πεθαίνουν σήμερα κάθε 15 δευτερόλεπτα ένα παιδί λόγω μη πρόσβασης στο καθαρό πόσιμο νερό. Παρόλες όλες αυτές τις αρνητικές επιπτώσεις για την κοινωνία, δεν υπάρχει ούτε μία θετική επίπτωση από την ιδιωτικοποίηση των εταιριών νερού παγκοσμίως για τις κοινωνίες. Οι εταιρείες θησαυρίζουν. Είναι εξαιρετικά κερδοφόρες για τις εταιρείες. Γι' αυτό και οι πιέσεις που ασκούν και η Παγκόσμια Τράπεζα και το ΔΝΤ και η Ευρωπαϊκή Ένωση τελευταία είναι ασφυκτικές για τις ιδιωτικοποιήσεις των εταιρείων νερού. Ο ένας λόγος. Ο δεύτερος είναι ότι αποκτούν αυτοί που έχουν δικαίωμα ελέγχου στο νερό, αποκτούν δικαίωμα και έλεγχο επί των κοινωνιών. Έτσι, φανταστείτε μία Αθήνα χωρίς νερό ή χωρίς καθαρό νερό, έτσι, ή με την απειλή να μην έχει νερό για 3 ή 5 ή για 7 μέρες. Πού θα πάμε, στα χωριά να παίρνουμε νερό, ας πούμε, από τα πηγάδια? Δεν έχουμε μία δομή κοινωνίας τέτοια που υπήρχε πριν 100 χρόνια ή πριν 50 χρόνια για να έχουμε τέτοια πρόσβαση. Ο εκβιασμός λοιπόν και η απειλή επί των κυβερνήσεων και επί των λαών είναι τρομακτικός μέσω του ελέγχου του νερού και της ενέργειας κατά δεύτερο λόγο. Κατά συνέπεια, για μας το θέμα της πάλι συνάντησης στην ιδιωτικοποίηση είναι κρίσιμο και για το θέμα που συζητάτε. Θεωρούμε ότι πρέπει από κοινού εργαζόμενοι και κοινωνία να παλέψουμε για να κρατήσουμε το νερό, όλο τον κύκλο του νερού και όχι μόνο το πόσιμο νερό, ως κοινό, ως δημόσιο αγαθό. Αυτό απαιτεί να υπάρχουν, μιλώντας για την Αττική, μια ΕΙΔΑΠ, όχι απλά δημόσια. Ο τίτλος δημόσια δεν λέει τίποτα, μπορεί κάλλιστα να είναι μια δημόσια ΕΙΔΑΠ ως προς την ιδιοκτησία, ως προς το ποιος κατέχει το πακέτο των μετοχών, αλλά ιδιωτικά συμφέροντα να λιμένονται κάτω από ένα τέτοιο κέλυφος και την κοινωνία και τους εργαζόμενους και τα έργα. Πράγμα το οποίο σε μεγάλο βαθμό γίνεται και σήμερα. Δηλαδή, στην υποτίθεται δημόσια ΕΙΔΑΠ που υπάρχει σήμερα, εργολάβοι, προμηθευτές, νοικιαζόμενοι, εργαζόμενοι, συμβασιούχοι, ένας τέτοιος χώρος γίνεται και ως πρακτική προετοιμασία για την ιδιωτικοποίηση. Άρα, θέλουμε μια ΕΙΔΑΠ δημόσια, με δημόσια διαχείριση, με δημόσιο έλεγχο, υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, με δημόσιους υπαλλήλους. Γιατί με δημόσιους υπαλλήλους? Το θέμα του ποιος ελέγχει τους εργαζόμενους είναι ένα κομμάτι που έχει να κάνει με τη δυνατότητα και να ιδιωτικοποιηθεί, αλλά και να επανακρατικοποιηθεί, επαναδημοτικοποιηθεί μια ιδιωτική εταιρεία. Δεν μπορεί να λειτουργήσει μια εταιρεία χωρίς την τεχνογνωσία που κατέχουν οι εργαζόμενοι της στον κύκλο του νερού και μερικά κομμάτια είναι και ειδικά. Δεν υπάρχει τεχνογνωσία γενικώς, ας πούμε, σε κάποια ειδικά κομμάτια της διαχείρισης του κύκλου του νερού. Κατά συνέπεια, είναι εξαιρετικά σημαντικό, έτσι, όταν υπερασπιζόμαστε τη δημόσια ΕΙΔΑΠ, δεν υπερασπιζόμαστε την υπάρχουσα ΕΙΔΑΠ, υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα της κοινωνίας επί του νερού ως δημόσιο αγαθό. Η κοινωνία να ελέγχει το δημόσιο αγαθό. Κάτω από μια τέτοια λογική και σαν συλλογικότητα έχουμε καταλήξει σε ένα πλαίσιο ετοιμάτων,
με κεντρικό βέβαια το ότι απαγορεύεται να μην έχει πρόσβαση ο οποιοδήποτε στο νερό. Είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Δεν είναι απλά δημόσιο νερό, δεν είναι ανθρώπινο δικαίωμα, είναι όρο ζωής. Όλοι έχουν δικαίωμα στο πόσιμο νερό. Κάτω από μια τέτοια λογική λοιπόν έχει διαμορφωθεί ένα πλαίσιο ετοιμάτων που νομίζω ότι σε ένα βαθμό τουλάχιστον καλύπτει και τη συζήτηση που κάνετε σήμερα εδώ πέρα, έτσι για δόσεις, για δωρεάν νερό, ας πούμε, μέχρι κάποιο όριο, για τους ανέργους, για οικονομικά δύναμους κτλ. Σε μια προσπάθεια ακριβώς να συγχρονιστούμε και να μπορέσουμε να συνδιαμορφώσουμε ένα κίνημα και με τους εργαζόμενους, αλλά και με τις συλλογικότητες, ας πούμε, και τους άλλους χώρους, σε αυτή την προσπάθεια που συζητάτε. Αυτά, αν χρειαστεί, ευχαρίστω να σας πω κάτι παραπάνω. Ευχαριστώ. Λοιπόν, λέγομαι Γεωργής Γιώργος, είμαι στο Σύλλογο Επιστημονικού Προσωπικού της ΔΕΗ και μια που ξεκινήσαμε με την ΕΙΔΑ, ας πούμε τα αντίστοιχα δεν είναι πολύ διαφορετικά, τα μεγέθη λίγο αλλάζουν, τα οικονομικά μεγέθη. Να έχουμε υπόψη μας ότι όταν μιλάμε για ΔΕΗ και μιλάω για τον όμιλο ΔΕΗ, μιλάμε περίπου για το 4% του ΑΕΠ της χώρας. Ο τζίρος της δηλαδή είναι περίπου το 4% του ΑΕΠ της χώρας, 3-4%. Αν έχουμε έτσι μία αίσθηση μεγέθους, καταλαβαίνουμε ότι εάν διοχετεύσεις αυτούς τους πόρους με κατάλληλο τρόπο, μπορείς να προχωρήσεις σε μία κανονική ανασυγκρότηση της οικονομίας σου από την αρχή. Και το λέω γιατί σήμερα η οικονομία μας μπορεί να μην βλέπετε βομβαρδισμένα τοπία, αλλά ολόκληρο το παραγωγικό της δυναμικό θυμίζει όντως κατεστραμμένη χώρα από πόλεμο. Έχουμε χάσει ένα σημαντικό μέρος του ΑΕΠ και χάνουμε και ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού, γιατί η χώρα μας βρίσκεται σε οικονομικό πόλεμο. Και θύματα είμαστε όλοι εμείς, συντριπτική του πλειοψηφία του ελληνικού λαού, και βεβαίως με τον ίδιο τρόπο που μας υποχρεώνουν, πώς το λένε, μας αφαιρούν δημόσια κοινωνικά αγαθά, αφαιρούν και τις, πώς το λένε, τους κόπους μιας ζωής από ανθρώπους που χτίσανε αίμα για να αποκτήσουν μία στέγη, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Στην πράξη, ολόκληρη η κοινωνία μας φτωχοποιείται και εκπείται, μαζί με το δημόσιο πλούτο φυσικά. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα το δημόσιο πλούτο. Για χρόνια ολόκληρα δεχόμασταν μία φιλολογία, έντονη επίθεση, ότι για να πάει μπροστά αυτός ο τόπος χρειάζεται να προχωρήσουμε σε ιδιωτικοποίησεις. Βρέθηκα πριν κάποια χρόνια, ακόμα εποχές ευμάρειας, εντός εισαγωγικών η λέξη ευμάρεια, στη Μεγάλη Βρετανία, στην Αγγλία. Και με φιλοξένησε μία οικογένεια φίλων Αλβανών, οι οποίοι ήταν μετανάστες εκεί. Έχοντας, πώς το λένε, πώς ρε παιδιά εσείς παίρνετε ρεύμα, τι γίνεται, γιατί είχαμε υπόψη μας, ας πούμε, ότι η ιδιωτικοποίηση στη Μεγάλη Βρετανία του ρεύματος ήταν μια παλιά ιστορία, η οποία είχε στοιχήσει τριπλασιασμό, τετραπλασιασμό, δεκαπλασιασμό ανάλογα με την περιοχή της τιμής του ρεύματος. Ρωτήσαμε λοιπόν τι γίνεται, πώς παίρνετε ρεύμα. Αν μου λέει, επειδή δεν θα μπορούσαμε να το διαχειριστούμε διαφορετικά, βάλαμε κάρτα. Το είπες και εσύ, καρτούλα για το νερό όπως έχουμε στα καρτοκίνητα. Καρτούλα για το ρεύμα είναι λίγο ακριβότερη, λέει, αλλά μπορούμε να κοντρολάρουμε λίγο καλύτερα τις τιμές και να μην το χάσουμε. Λίγο πολύ ό,τι κάνουμε στα κινητά. Οπότε ξαφνικά το δημόσιο αγαθό, το κοινωνικό αγαθό, το εθνικό αγαθό, διαλέξτε όποιον όρο θέλετε, σημαίνει ακριβώς το ίδιο πράγμα, δεν είναι πια αγαθό. Είναι εμπόρευμα. Και αφού είναι εμπόρευμα, υπάγεται στους νόμους της αγοράς. Όπως το ήθελε το Μάστριχτ, όπως το ήθελε η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το θέλαν όλοι αυτοί οι κύριοι από τα παλιά τα χρόνια.
Και τώρα όντως δανειστές, έχοντας δηλαδή, κρατώντας πώς να το πω, το μαστίγιο του δανειστή, έρχονται και σου λένε αύριο το θέλω. Σήμερα το θέλω. Σήμερα θα πουλήσεις τις εταιρείες. Γι' αυτό πήγαμε στο ΤΑΙΠΕΔ. Αυτός ήταν ο μηχανισμός. Πάνε λοιπόν το δημόσιο αγαθό και το μεταδέπουν σε εμπόρευμα. Αυτό τι σημαίνει για την κοινωνία? Για τη συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας, και όχι μόνο για τους ανέργους, που ήδη είναι ένα τεράστιο κομμάτι της κοινωνίας μας, αλλά και για τους εργαζόμενους που δεν πληρώνονται. Ακόμα και για εργαζόμενους που πληρώνονται και τους κόβουν συνέχεια τα εισοδήματα κτλ. Κτλ. Το δημόσιο αγαθό πάει ακριβώς να είναι δημόσιο. Και πάμε και σε ένα νέο φρούτο που θα το ακούτε όλο και περισσότερο από τις εφημερίδες, που λέγεται ορθολογισμός τιμολογίων. Εξορθολογισμός τιμολογίων. Εγώ το άκουσα τώρα από τον συνάδελφο εδώ της ΕΙΔΑ να το μεταφέρω λίγο στα της ΔΕΗ. Δεν μπορεί ρε παιδιά. Η μεγάλη βιομηχανία που καταναλώνει το πολύ το ρεύμα και είναι ο μεγάλος πελάτης, να μην του κόψω την τιμή και να τον οδηγώ στο κλείσιμο και να μην βεβαίως αυξήσω την τιμή στη λαϊκή κατανάλωση, στο σπίτι του καθενός. Αυτό λέγεται ορθολογισμός. Αυτό που είπανε για το λάξι που είπε εδώ πέρα ο συνάδελφος, το ίδιο το κάνουν για όλες τις εταιρείες και μάλιστα έχει και ένα ωραίο επικάλυμα από πίσω. Είπε κάποια στιγμή ο διοικητής της ΔΕΗ, υπερασπίζοντας την ιδιωτικοποίηση, δεν τίθεται θέμα, δεν είναι φιλολαϊκή η δήλωση, ότι μας ενδιαφέρει να κλείσουμε, δηλαδή μακάρι να χάναμε 30-40 μεγάλους πελάτες της ΔΕΗ, γιατί αυτό θα μας έδινε αέρα, χάνουμε λεφτά από αυτούς. Με την έννοια ότι έχουμε πολύ χαμηλά τιμολόγια εκεί. Πολλές εφημερίδες τσιμπήσαν ανάποδα. Οδηγεί στο κλείσιμο 30 επιχειρήσεις, άρα περίπου 120.000 οικογένειες στην ανεργία, η ΔΕΗ για να μην χάσει κέρδη. Δεν είναι στον αέρα. Αυτό που δεν βλέπουν όμως όσοι το διαβάσανε έτσι, είναι την τιμή του ρεύματος. Γιατί άλλαξε η τιμή του ρεύματος? Κάποτε, όταν έμπαινε στην παραγωγή, έβαζες πρώτα τα εργοστάσια που δεν μπορούσαν να κλείσουν, να κατεβαίνουν, έκανες μία ορθολογική παραγωγή, ας το πω έτσι. Τώρα δεν μπορείς να κάνεις μία ορθολογική παραγωγή με βάση το κόστος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι οδηγίες της έχουν επιβάλει μία παραγωγή που ευνοεί την κερδοφορία. Όχι της ΔΕΗ τόσο, όσο των ανταγωνιστών της, αλλά και της ΔΕΗ, γιατί και η ΔΕΗ μετοχική εταιρεία είναι. Οπότε τι γίνεται? Παίζουν ένα παιχνιδάκι να μπαίνουν πρώτα οι μονάδες από ΑΠΕ. Βάζουμε πρώτα μία τιμή βάσης, μετά βάζουμε τις μονάδες που είναι από το περιβάλλον, φιλικές προς το περιβάλλον, κρατήστε το αυτό στην άκρη του μυαλού σας, ίσως κάποια στιγμή θα πρέπει να συζητήσουμε πόσο φιλικές προς το περιβάλλον και προς την τσέπη μας και προς τη ζωή μας είναι οι φιλικές προς το περιβάλλον επενδύσεις. Πάντως, να ξεκαθαρίσουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος από ό,τι ακούμε είναι φούμερα και φύγια για μεταξωτές κορδέλες. Λοιπόν, βάζουν πρώτα τις περιβαλλοντολογικές τέτοιες με αποτέλεσμα να αντινάζουν το κόστος στον αέρα. Αν σκεφτείτε ότι το ρεύμα η ΔΕΗ, το περιβαλλοντολογικό το ρεύμα η ΔΕΗ το αγοράζει 5 φορές ακριβότερα από ό,τι το πουλάει το ρεύμα στον τελικό καταναλωτή. Καταλαβαίνετε ότι κάτι δεν πάει καλά. Εάν φανταστείτε ότι από το περιβαλλοντολογικό ρεύμα περίπου πρέπει να έχεις πόσες φορές, μόνο το 5% της εγκατεστημένης ισχύς σου αποδίδει, γιατί δεν φυσάει συνέχεια, δεν έχει συνέχεια ηλιοφάνεια, δεν σου δίνει σε όλες τις δυνατότητες, οπότε πρέπει να κάνεις κάτι τεράστιες επενδύσεις, με τεράστιο κόστος, όχι μόνο οικονομικό και περιβαλλοντολογικό, το οποίο δεν σου αποδίδει. Ενδεχομένως δηλαδή σε όλη τη διάρκεια ζωής αυτής της επένδυσης να μην σου αποδώσει όχι οικονομικά, περιβαλλοντολογικά τα ωφέλη στα οποία προσδοκάς. Ούτε περιβαλλοντολογικά να σου αποδώσουν πίσω αυτά τα ωφέλη. Γι' αυτό λέω ίσως αξίζει κάποια στιγμή μια πολύ μεγαλύτερη κουβέντα. Τεινάζουν λοιπόν έτσι τη τιμή παραγωγής στα ύψη. Μετά έρχονται να πούνε πώς θα καλύψω εγώ αυτό το πρόβλημα. Πετάνε εργολάβους μέσα, πολλούς εργολάβους,
πτώση της ποιότητας της εργασίας, μήκρεμα χαμήλωνα σε απίστευτο βαθμό του κόστους της εργατικής δύναμης, χωρίς ταυτόχρονα να βελτιώνεται η έννοια του κόστους για την εταιρεία, γιατί τσιμπάει ο εργολάβος τα λεφτά, και η κοινωνία ταυτόχρονα επιβαρύνεται με ποιο τρόπο, ότι ο χαμηλά εργαζόμενος, ο επισφαλής εργαζόμενος, δεν παράγει με τον τρόπο που παράγει ο σίγουρα ο ασφαλής εργαζόμενος. Ούτε τεχνογνωσία αποκτάει, ούτε το βάθος στη δουλειά του αποκτάει, ούτε τον απαγγελματισμό του επαγγελματισμού, με αποτέλεσμα να πηγαίνουν στο διάβολο. Θα μου πεις, ήταν και δούλευαν όλα ρολόι στο δημόσιο, καθένα. Όπως πολύ σωστά έπειτε ο προλαλής σας, το δημόσιο λειτουργούσε ως μηχανισμός αναδιανομής εισοδήματος. Τα έπαιρνε από τους πολλούς και τα έδινε στους λίγους. Τα έδινε όμως με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεις ότι θα έχεις μία τιμή ρεύματος ή νερού ή επικοινωνίας, η οποία να είναι σχετικά προσιτή. Να προσιτεί σε όλους. Αυτού του είδους το κοινωνικό συμβόλαιο δεν τους είναι πια απαραίτητο. Γι' αυτό πάμε σε 1.000 με 1.500 διακοπές την ημέρα. Ημέρα το μήνα. Την ημέρα. Ποιο είναι, τι σημαίνει αυτό. Καταρχήν, οι εντολές για διακοπές είναι μεγαλύτερες, περισσότερες από αυτές. Οι διακοπές που γίνονται σε τελική ανάλυση είναι κοντά στις 1.000 με 1.500 ανάλογα. Η προσπάθεια να αποκαταστήσουν είναι συζητήσιμη. Να αποκαταστήσουν εννοώ το ρεύμα. Και δεύτερον, ακόμα και αν το αποκαταστήσουν, το χρέος θα αυξάνει. Και ο περισσότερος κόσμος δεν έχει τη δυνατότητα να το αποπληρώσει. Δηλαδή, το θα περάσουν τα κρύα. Θα συνδεθεί ο κόσμος. Και θα περάσουν τα κρύα. Νωρίτερα ή αργότερα, το χρέος θα συνεχίσει να ανεβαίνει. Έτσι δεν είναι. Με τι θα το πληρώσει ο άλλος. Με τι. Πόθες. Αυτή τη στιγμή αυτό που είναι απαραίτητο για την ελληνική κοινωνία και απέναντι στα κοινωνικά άγαθα είναι ένα reset. Κανονικά χρειάζεσαι συσάχθεια. Και αυτό πρέπει να μπει μπροστά και το επιμένω το συσάχθεια καταρχήν για την δική μας ανακάλυψη. Ελληνική εννοώ. Και κατά δεύτερον, γιατί πάνω εκεί στηρίχθηκε αργότερα η Αθηναϊκή Δημοκρατία. Πες και για ιστορικούς λόγους, βρε αδελφέ. Πες το και για ιστορικούς λόγους. Είναι υποχρεωτικό όμως και για ένα πολύ απλό λόγο. Λόγω επιβίωσης αυτού του λόγου. Δεν μπορεί να βλέπουμε να αυξάνεται ένα κονδύλι και εμείς να το προσμετράμε και ως δημόσιες επιχειρήσεις. Ως κονδύλι, ως χρέος που μας το χρωστάνε. Τι θα κάνουμε, νωρίτερα ή αργότερα. Ή πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα λογιστικά βιβλία, τα κοιτάξια. Ή θα πρέπει να κόψουμε το ρεύμα. Τι λέτε ότι θα γίνει. Στο βαθμό που έχουμε αυτές τις κυβερνήσεις ή στο βαθμό που αυτά τα δημόσια κοινωνικά άγαθα μέσω τα ΙΠΕΔ περνάνε στα χέρια ιδιωτών. Τι νομίζετε ότι θα γίνει. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον quiz. Πόσο νομίζετε ότι οι ιδιώτες θα ενδιαφερθούν για μια τέτοιου είδους εισαχθία. Δεν είναι πάρα πολύ απλό. Υπάρχει λοιπόν για την υπεράσπιση του δημόσιου κοινωνικού αγαθού περνάει μέσα από την πάλη για να γίνουν δημόσια, για να επανεθνικοποιηθούν αυτές οι επιχειρήσεις που παράγουν αυτά τα αγαθά. Για να εξοικειωθούν από όσους ως τα τώρα τις λιμένονταν κανονικά. Μίλησε ο συναγωνιστής για υποθέσεις εργολάβων κτλ. Αυτό γίνεται παντού με 100.000 τρόπους. Και να σας πω το πιο κλασικό παράδειγμα για εμάς στη ΔΕΗ που το ξέρετε όλοι, οι παλαιοί τουλάχιστον, θυμάστε το σκάνδαλο Πεσινέ. Κοβελούζος το. Αλλά Πεσινέ. Τι ήταν αυτό. Ουσιαστικά αγόραζε ένα τεράστιο μέρος της παραγωγής ρεύματος της ΔΕΗ υπό του κόστους. Άμα κάποιος αγοράζει υπό του κόστους, μπορούμε να το πούμε και αλλιώς. Τον πληρώνουμε για να παίρνει το αγαθό μας. Αυτό παράδειγμα. Αυτό σημαίνει πουλάω υπό του κόστους. Και ναι, να σας το πω και έτσι. Αν πάρουμε ότι το αλουμίνιο της Ελλάδος είναι δημόσιο, αν υποθέσουμε ότι και οι 30 μεγάλες επιχειρήσεις που λέει ο Ζερβός είναι δημόσιες, τότε είναι απλό. Μπορώ να τους πουλήσω υπό του κόστους με την έννοια ότι βγάζω από το ένα τσέπη, ως ιδιοκτήτης, ως δημόσιο, ως ελληνικός λαός ορθότερα.
και το βάζω στην άλλη τσέπη, είναι λογιστικό. Γιατί αυτό μου επιτρέπει να κάνω επενδύσεις, να δώσω δουλειά σε κόσμο, να αναπτύξω το μίσθου με άλλο τρόπο, δεν θα μπορούσα να τους αναπτύξω, να τους βοηθήσω απέναντι στο διεθνή ανταγωνισμό και πάλι λέγοντας. Αυτό θα είχε μία βάση. Έτσι δεν είναι, βγάζω από εδώ, το βάζω εκεί. Απ' τη μία τσέπη στην άλλη. Κάνω μετακίνηση κόστους, αρκεί να την παρακολουθώ να μην χάσω την πάλι. Όταν όμως παίρνω μία δημόσια επιχείρηση που την πληρώνουμε όλοι εμείς και δίνω αυτά τα λεφτά σε έναν ιδιώτη για να βγάζει φράγκα, κάπου αλλάζει το πράγμα. Τι έχει γίνει για να δείτε πώς εξελίσσεται τώρα εν μέσω κρίσης αυτή η ιστορία. Φτιάχνει ο κύριος Κοπελούζος που έχει πάρει το αλουμίνιο της Ελλάδος. Δηλώνει ότι για να μην αγοράζω ρεύμα από τη ΔΕΗ, ρε παιδιά, σε αυτό το πράγμα, να μου δώσετε, να με επιδοτήσετε ως ελληνικό δημόσιο, προκειμένου να φτιάξω συμπαραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Έτσι ώστε να φτιάξω μια μονάδα παραγωγής που να καλύπτει το δικό μου εργοστάσιο, με επιδότηση του ελληνικού λαού, και να πάψω να επιβαρύνω τον ελληνικό λαό μέσω της ΔΕΗ. Παίρνει την επιδότηση. Και τώρα με το καλό που την πήρε και έφτιαξε το εργοστάσιο, κάνει ένα νέο δικαστήριο, στο οποίο βάζει μπροστά με εκβιασμούς κτλ. Κτλ. Δεν πληρώνω ρεύμα, που σημαίνει ότι αυξάνει το χρέος σου, σημαίνει ότι κάποιοι φορτώνουν αυτή την τρύπα στους υπόλοιπους καταναλωτές. Έτσι δεν είναι. Έτσι παίζεται. Το παιχνίδι με το χρήμα είναι ότι καμία επιχειρήση, δημόσια ή ιδιωτική, δεν αφήνει αυτό το χρήμα στον αέρα. Ό,τι τρύπα ανοίγει από εδώ, την καλύπτει από αλλού. Και ποιος είναι ο τρόπος να την καλύψεις, βάζοντας, αυξάνοντας τις τιμές. Έρχεται λοιπόν, για τον πολύ κόσμο, έρχεται λοιπόν και λέει, κοιτάξτε εμένα, καλά με επιδοτήσατε και έφτιαξα το εργοστάσιο. Αλλά δεν με συμφέρει να καταναλώνω ίδιος την ενέργεια. Με συμφέρει περισσότερο να πουλάω απευθείας την ενέργεια στην αγορά και να παίρνω με προνομιακή τιμή από τη ΔΕΗ. Αυτό γίνεται τώρα. Δεν είναι εξαιρετικό. Ο Σολωμός μου φαίνεται το έλεγε. Όμορφος κόσμος, ηθικός, αγγελικά σπλαγμασμένος. Είναι ώρα να τον αλλάξουμε, είναι ώρα να τον πάρουμε εμείς. Τώρα, μία τελευταία κουβέντα για τα δημόσια κοινωνικά αγαθά. Ουσιαστικά έχεις δύο κατηγοριών. Δεν ξέρω αν έχει ακουστεί, αλλά έτσι τυπικά να το πούμε. Πρέπει να το πούμε. Δεν σχετίζεται τόσο με τους ανέργους, αλλά έχει μία σημασία. Το ένα είναι εκείνα τα δημόσια αγαθά, όπως η υγεία, η παιδεία, πρέπει να παρέχονται δωρεάν σε όλους. Μα τι σημαίνει αυτό. Και είναι εκείνα τα δημόσια αγαθά, όπως είναι το ρεύμα, όπως είναι το νερό ενδεχομένως, δεν κάνω τον ειδικό, αλλά για το ρεύμα θα τον κάνω. Σας το λέω έτσι δηλαδή, το ξέρω καλύτερα γι' αυτό. Που πρέπει να δώσεις μία τιμή, πρέπει να έχει μία τιμή. Γιατί δεν νοείται, και είναι τελείως αντικοινωνική συμπεριφορά, να έχω ανοιχτά 4 air condition και τα παράθυρα επίσης ανοιχτά. Αυτό δεν μπορώ να το κάνω σαν κοινωνία. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Δεν είναι υπόθεση ενός ανθρώπου. Είναι ότι αυτό το πράγμα για να το παράγω πρέπει να καταναλώσω πρώτες ύλες που δεν θα τις ξαναβρω άλλο. Και που κάθε φορά που τις μαζεύω, είτε είναι από τη μάνα γη, είτε είναι πετρέλαιο, είτε είναι οτιδήποτε καύσιμο, αυτό το πράγμα δεν ανανεώνει. Στοιχίζει όλο και περισσότερα και ταυτόχρονα φθήνει. Πρέπει λοιπόν, επειδή δεν υπάρχει αηφόρος ανάπτυξης και δεν μπορεί να υπάρξει κιόλας, εκτός από τα οράματα των ηλιθίων και αυτών που τα χάβουν και αυτών που τα προβάλλαν μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που αν προσέξετε με το που ξέσπασε η κρίση, τέλειωσε και η αηφορία της ανάπτυξης, έτσι, τέλειωσε όλο το σχετικό παραμύθι. Επειδή δεν υπάρχει λοιπόν αηφορία ανάπτυξης, η έννοια του κοινωνικού αγαθού σε κάποια αγαθά σημαίνει ότι πρέπει να πληρώνονται, αλλά πρέπει να παράγονται με το φθηνότερο δυνατό τρόπο. Και αυτό μπορείς να το βρεις και είναι ορθολογικός τρόπος παραγωγής. Και γι' αυτό ακριβώς αυτά τα αγαθά πρέπει να είναι, να ανήκουν στο δημόσιο, να ελέγχονται από το δημόσιο και μάλιστα και να ελέγχονται από το λαό. Γι' αυτό ακριβώς το αίτημα της δημοκρατίας, και η δημοκρατία είναι μία, είναι ο ίδιος ο λαός να ελέγχει τα του οίκου του, είναι σήμερα επιτάπητος όσο ποτέ. Ευχαριστώ πολύ. Επειδή φαντάζομαι ότι θέλω να πιστεύω, μάλλον ότι θα μιλήσουμε πολύ,
να βάλουμε έτσι ένα μπούσουλα γύρω στο δεκάλεπτο και μετά αν έχουμε χρόνο κάνουμε και δευτερολογίες, προσθέτουμε και πράγματα. Οπότε σας λέω ότι θα σας κόβω. Κάτι για την ΔΕΗ πρόκειται να ρωτήσουμε το να μας απαντήσει ο Φρένος Ζουλιός. Να το πάμε, ναι, να μιλήσουμε. Ωραία. Σημειώνουμε και μετά να κάνουμε τις ερωτήσεις. Επόμενη, επόμενος. Γεια σας και από μένα. Είμαι ονομάζομαι Πεδροβίσος Κώστας, είμαι οδηγός στα τεχνικά λεωφορεία στην ΕΘΕΛ, την παλιά ΕΘΕΛ μάλλον και την ΟΣΥ σήμερα. Θα ήθελα να δώσω και εγώ ορισμένα πράγματα, ορισμένα στοιχεία για το τι γίνεται σε εμάς σε σχέση με αυτό που απαιτεί και, και η σημερινή συγκέντρωση για τους ανέργους με σχέση με τα εισιτήρια και όλα αυτά. Πρέπει να δούμε το τι υπήρχε και το τι θα υπάρξει σε λίγο. Δηλαδή, αυτό το αίτημα για μειωμένο εισιτήριο θεωρώ ότι είναι το πιο σωστό. Όμως πρέπει να δούμε απέναντί μας ποιον έχουμε και ποιους έχουμε. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία αυτό δεν το θέλει. Και γιατί δεν το θέλει, γιατί θεωρεί ότι και ο άνεργος πρέπει να μπαίνει μέσα και να πληρώνει. Πρέπει να πληρώνει, όλοι πρέπει να πληρώνουν. Εντάξει, από την άλλη μεριά έχουμε κάποιους ανθρώπους που λένε αυτό. Ξεκίνησε, πριν δύο χρόνια ξεκίνησε μια κατάσταση με το δεν πληρώνω, με το να παίρνω μέσα στα λεωφορεία και να χαλάνε τα ακυρωτικά και καλά κάνανε και τα χαλούσανε, είτε με παρεμβάσει στο Σύνταγμα, με μερικούς από εδώ μέσα ήμασταν μαζί και είχαμε κλείσει τα ακυρωτικά, και αυτό σταμάτησε. Θεωρώ ότι ήταν λάθος. Θεωρώ ότι ο κόσμος που βρίσκεται έξω και παλεύει σήμερα για την επιβίωσή του, περιμένει τέτοιες καταστάσεις, περιμένει τέτοιο κόσμο που να βγει μπροστά και να κλείσει τα ακυρωτικά, να τον βοηθήσει, να περάσει. Θεωρώ ότι ήταν λάθος να σταματήσει όλη αυτή την προσπάθεια, όπως ήταν και λάθος το αδικοχαμένο παλικάρι στο Περιστέρι να χαθεί μια ζωή για ένα εισιτήριο και το κίνημα να σταματήσει στον πρώτο μήνα να σταματήσει τα πάντα. Εγώ σαν οδηγός θεώρησα ότι είναι η ευκαιρία μας να διαλύσουμε όλους αυτούς τους ελευθές που λέμε. Τελικά, αντί να τους διαλύσουμε, τους κάνουμε περισσότερους, βγαίνουν καθημερινά πάλι και κάνουν ό,τι γουστάρουν, είτε στα λεωφορεία, είτε στο μετρό ή οπουδήποτε, και δεν έχουν καμία αντίσταση. Και ο κόσμος, από τη στιγμή που δεν υπάρχει και άλλη πλευρά που να πει ότι ξέρεις κάτι, όχι, ρε, σταμάτα εδώ, δεν πληρώνουμε. Δεν έχουμε να πληρώσουμε. Όχι, δεν θέλουμε, δεν έχουμε να πληρώσουμε πλέον. Τα οικονομικά μας είναι τέτοια που δεν είναι να τα αντέχουμε. Δεν αντέχουμε να πληρώσουμε ένα εισιτήριο των 140. Εμείς, σαν κίνημα, σταματήσαμε. Αφήσαμε αυτό το ανοικοχαμένο παλικά να περάσει έτσι και πλέον η εταιρεία, βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση, έχει μεγαλώσει τον αριθμό των ελεκτών. Εντάξει, πολλοί συνάδελφοι οδηγοί γίνονται ελεκτές γιατί πλέον δεν παίρνουν μισθό. Μιλάμε στο μήνα ο οδηγός πλέον παίρνει 700 ευρώ. Οι πιο πολλοί από αυτούς πρέπει να λέγουν ότι όλα αυτά τα χρόνια πιστεύαν ότι ήταν σε μια εταιρεία που δεν θα υπήρχε ποτέ πρόβλημα και ανοιχτήκαν και πήραν δάνεια και κάνανε και ράνε και πλέον ο μόνος πόρος πλέον που έχουν πέρα από την οδήγηση είναι ο ελεκτής και έτσι και πλέον έχουν περισσότερους έξω. Θεωρώ ότι το κίνημα πρέπει να κάνει μια προσπάθεια σε αυτή την πράξη. Δηλαδή να ξαναβγούμε έξω, να βγούμε όλοι μας έξω και να βοηθήσουμε τον κόσμο. Πολλές φορές στο λεωφορείο μπαίνει ελεκτής, είτε το κατεβάζω, είτε δεν κάνει έλεγχο και βλέπεις κάποιο κόσμο σιγά σιγά και σου λέει μπράβο, όμως δεν φτάνει αυτό. Πρέπει το κίνημα να το προχωρήσει αυτό. Και να ξέρετε και κάτι, λέμε για τους ανθρώπους για αυτό το εισιτήριο. Η εταιρεία, η μεταφορές στην Αθήνα ειδικά, του χρόνου δεν θα υπάρχουν όπως υπάρχουν σήμερα. Θα έχουν ιδιωτικοποιηθεί. Όλη η προσπάθεια έψε εδώ και 3 χρόνια. Προσπαθούν να μειώσουν τις γραμμές, να μειώσουν προσωπικό, έτσι ώστε να έρθει ο ιδιώτης να τα πάρει έτοιμα τα λεωφορεία. Μην παίρνετε, δηλαδή τα λεφτά που έχουμε για τον χρόνο φτάνουν μέχρι το Μάρτιο. Από εκεί και μετά δεν θα υπάρχουν συγκοινωνίες. Δεν υπάρχουν λεφτά ούτε για συντήρηση ούτε για τίποτα.
δεν μπορούν να παίρνουν δάνεια. Θα σταματήσουμε να δούμε δάνεια με τη λογική ότι είναι αυτή η εταιρεία χρεοκόπηση και θα έρθει η εύκολη λύση να τη δώσουμε σε κάποιον ιδιώτη. Πρέπει να ξέρετε ότι ετοιμάζονται να φτιάξουν ειδικό εισιτήριο PayPal, το έξυπνο εισιτήριο. Δηλαδή θα μπαίνει κάποιο μέσα και θα έχει στη τσέπη του ένα εισιτήριο το οποίο θα είναι προπληρωμένη κάρτα. Και όταν θα μπαίνει μέσα, υπάρχουν μάτια σε κάποια λεωφορεία, υπάρχουν ήδη σήμερα. Και θα μπαίνουν μέσα και θα αρχίσει η χρονομέτρηση τη κάρτα του συγκεκριμένου ανθρώπου. Όποιο δεν έχει, δεν μπαίνει. Βάζουν πάρα. Η μπροστινή πόρτα θα ανοίγει. Η μπροστινή πόρτα των αφήνων δεν ανοίγει. Είναι έτσι φτιαγμένα τα λεωφορεία αυτά. Η άλλη που ανοίγει θα πρέπει να υπάρχει, θα είναι με μπάρα, έτσι ώστε όταν θα τη βλέπει το μάτι να ανοίγει στον καθένα. Δηλαδή έρχονται. Σαν σκάνερ δηλαδή. Ναι, σκανάρι, ναι. Έχουμε ξεκινήσει αυτή εδώ και 1,5 χρόνο και το κάνουμε αυτό. Εδώ και 1,5 χρόνο μετράνε διαδρομές, μετράνε κόσμο, μετράνε εισιτήρια, μετράνε τα πάντα. Η λογική τους είναι αυτή. Πώς λένε, πάμε εδώ πέρα, έρχονται να διαλύσουν πρώτα απ' όλα. Είμαστε 3.600 οδηγοί πλέον από τους 5.500 που ήμασταν πριν 3-4 χρόνια. Και η λογική τους πάει για 800 λεωφορεία σε όλη την Αθήνα. Πριν 3 χρόνια υπήρχαν 1.800 λεωφορεία καθημερινά στον δρόμο. Σήμερα είναι 1.100. Σε λίγο καιρό προσπαθούν να τα φτάσουν στα 800. Θα έχουμε και απολύσεις μέσα στον χώρο αυτόν. Πέρα από τις μετατάξεις που προσπαθήσανε, πέρα από τις συντάξεις που προσπαθήσανε να δώσουν, πλέον έρχεται και σε αυτόν τον κόσμο η απόλυση. Είναι δηλαδή πράγματα που θα τα δούμε μπροστά μας. Και πρέπει το κίνημα, εγώ πιστεύω ότι βασικό είναι ότι όλο αυτό το κίνημα που παλεύει για ένα καλύτερο αύριο, για μια καλύτερη ζωή, ότι πρέπει να ενωθεί. Και να ενωθεί όχι μόνο στο εισιτήριο ή στο οτιδήποτε, γενικά με ό,τι ανοίγεται σήμερα, με ό,τι προσπαθεί να παλέψει σήμερα. Εδώ πέρα πήγανε προχθές, κάνανε απεργία στο μετρό, όχι στο μετρό, στη Στασί. Δεν ξέρω πιο πολύ να τα έχετε ακούσει. Στη Στασί, η Στασί είναι, πώς ήταν, είναι σταθερή στην κοινωνία, είναι επιστρατευμένη, λόγω της απεργίας του μετρό τότε και όλα αυτά. Τέσσερα άτομα από τη Στασί δηλώσαν απεργία και κάνανε απεργία. Μέσα σε αυτούς ήταν και ο πρόεδρος του μετρό, ο Αντώνης ο Σταματόπουλος, που δεν βρίσκεται μαζί μας σήμερα γιατί είναι άρρωστος. Αλλιώς θα ήταν εδώ. Και κοινοποίησανε αργία σε αυτούς τους τρεις, μάλλον στον Αντώνη τον Σταματόπουλο, δεν του κοινοποίησαν τέτοιο χαρτί. Κοινοποίησαν στους άλλους τρεις αργία με τη λογική της απόλυσης. Μιλάμε για καταστάσεις χοντρές πλέον. Δεν είναι δηλαδή μια κατάσταση που είχε πριν 1,5 χρόνο, λέει μήπως και περάσει, μήπως και τέτοιο. Είναι τελειωμένη. Και εγώ πιστεύω ότι το κίνημα αυτό πρέπει να κάνει. Αυτό πρέπει να δει. Είτε είναι άνεργη, είτε οτιδήποτε, να ξεχυθεί και να παρέψει για το αυτονόητο, για τις δημόσιες, τα δημόσια αγαθά, ΔΕΗ, ΟΤΕ, όλα αυτά που υπάρχουν και πρέπει να υπάρχουν κάτω από τη σκέπη του δημοσίου, όχι με τη λογική να μην απολυθώ εγώ, όμως με τη λογική ότι υπάρχει. Μπαίνει σήμερα στο λεωφορείο, μπαίνει ο άλλος και χωρίς εισιτήριο. Και άμα μου έρθει μπροστά και μου πει: ξέρεις κάτι, δεν έχω εισιτήριο, άμα μπει ο ελευθερής, θα του πω: το ελευθερής, άφησε τον. Δηλαδή, αυτό λέω, ότι πρέπει να το δούμε πιο άμεσα, πιο γρήγορα, γιατί αυτοί έχουν ξεκινήσει το πόλεμο εδώ και 3-4 χρόνια και ο πόλεμος για αυτούς αρχίζει να τελειώνει. Εμείς πρέπει να ξαναξεκινήσουμε από την αρχή και να πιστέψουμε ότι έχουμε τη δύναμη, έτσι καλύτερα έχουμε τη δύναμη, εμείς είμαστε πλειοψηφία, δεν είναι αυτή, και να παρέψουμε για δημόσια αγαθά. Ευχαριστώ. Ποιος θέλει να συνεχίσει την κουβέντα.